Καλωσορίζω στο στούντιο τηλεφωνικά του 984 τον υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου με τη λαϊκή συσπήρωση, κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές. Έτσι, και καλό μήνα να έχουμε. Και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Και καλό υπόλοιπο προεκλογικής εκστρατείας για όλους μας. Νομίζω ότι εντάξει, φτάνουμε προς το τέλος, κύριε Δουλουφάκη, με ό,τι σημαίνει αυτό να αναδειχθεί και η καινούργια δημοτική αρχή, τα χαρακτηριστικά της οποίας, τουλάχιστον με τη δική σας υποψηφιότητα, θα μας περιγράψετε εσείς για το καλύτερο το αύριο, το σήμερα και το αύριο του καθενός από εμάς στο Δήμο Ηρακλείου. Κοιτάξτε, εάν η λαϊκή συσπήρωση κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού και πάρει το χρήσμα για δημοτική αρχή, θα έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί εμείς δεν εξυπηρετούμε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική που επιβάλλεται από το κεντρικό κράτος και περνάει και σε τοπικό επίπεδο, στο τοπικό κράτος όπως λέμε εμείς, τους δήμους και τις περιφέρειες. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι, κύριε Δουλγεράκη, να βάλουμε πραγματικά τις ανάγκες των δημοτών μπροστά. Θα μου πεις τώρα, αυτά ακούγονται λίγο έτσι μεγάλα λόγια. Δεν είναι τόσο μεγάλα λόγια, γιατί βλέπουμε ότι 20-30 χρόνια τώρα αυτές οι ανάγκες έχουν μείνει πίσω. Και έχουν μείνει πίσω γιατί δεν εξυπηρετούν κερδοφορία συγκεκριμένων παραγόντων και συμφερόντων. Όταν δηλαδή, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Δουλγεράκη, που έκανα περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, έβλεπα, συναντούσα κόσμο, δημότες, συνδημότες μας. Και μετά από κουβέντα όλοι σχεδόν με ρωτούσανε, μα ξέρετε, θα περάσει τελικά η καταιγίδα από το Ηράκλειο? Θα περάσει στα Χανιά? Έχετε καμιά ενημέρωση? Δηλαδή βλέπαμε ότι πλέον δεν αισθανόμαστε ασφαλείς στο σπίτι μας. Αυτό όμως είναι συνέπεια συγκεκριμένης πολιτικής αντιμετώπισης από τις δημοτικές αρχές και από το κεντρικό κράτος. Και βέβαια δεν αισθάνεται ασφαλής ο δημότης όταν στον προϋπολογισμό του Δήμου μόλις το 0,01% είναι για τα πλημμυρικά έργα. Δεν έχω τι να πω, συνεχίστε, διότι μου αρέσει και ο τρόπος που το διαχειρίζεστε, δηλαδή ρωτάτε απατάτε βάσει των ερωτήσεων που παίρνετε και από τον κόσμο. Συνεχίστε λοιπόν. Ναι, αυτό 0,02% για αντιπλημμυρικά έργα. 0,01%. Ακόμα λιγότερο. Ναι, ναι. Από ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν είναι και ακριβώς αυτός που φαίνεται, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα μην πούμε σε όρους, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Αλλά όπως και να έχει, ο δημότης, αυτοί που μας ακούνε, οι ακροατές σας, το αισθάνονται. Όταν π.χ. ας πούμε πάει να περάσει μια μαμά με το παιδί σε ένα δρόμο και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, όπως είναι στον Άγιο Ανήτο Χωστό, όπως είναι στην Ηρακλή, όπως είναι στη Βιομηχανική, όπως είναι σε πολλούς μεγάλους, στην Ικάρου, υψηλή κυκλοφορία. Και δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Φαντάζομαι ότι εντάσσεται μέσα και δρόμους, απλά δεν τους αναφέρετε με την έννοια δεν υπάρχουν καθόλου πεζοδρόμια. Γιατί υπάρχουν και δρόμοι οι οποίοι έχουν πεζοδρόμια, αλλά δυστυχώς η κατασκευή τους είναι για να είναι αδιάβατα. Και να κάνω και ένα έτσι σχόλιο. Υπάρχει, προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να περάσει ότι οι εκλογές για τοπικές διοικήσεις είναι οι εκλογές της λακκούβας, του πεζοδρομίου, του κακού φωτισμού. Δεν είναι όμως μόνο έτσι, είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά επικεντρώνονται όλοι οι υποψήφοι πλην της λαϊκής συσπήρωσης σε αυτά τα κομμάτια, στην καθαριότητα κτλ. Ακριβώς γιατί θέλουν να αποκρύψουν, κυρία Δουλγεράκη, την αιτία αυτών των προβλημάτων. Η οποία αιτία είναι η συγκεκριμένη, όπως είπα και στην αρχή, πολιτική κατεύθυνση. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μιλάμε για πολιτικά διακυβεύματα, αλλά το πάμε άλλο, λέτε. Βέβαια. Γιατί αυτό αποκρύπτει και τις ευθύνες των δημοτικών αρχών που έχουν προϋπάρξει, αλλά και τις ευθύνες των δημοτικών αρχών που θα έρθουν πλην βέβαια της λαϊκής συσπήρωσης. Όταν το κεντρικό κράτος υποχρηματοδοτεί τους Δήμους, το έχουμε ξαναπεί, περίπου στα 60 εκατομμύρια δεν αποδίδονται αναλογικά για το Δήμο Ηρακλείου από το κεντρικό κράτος στο Δήμο Ηρακλείου. Τι κάνουν όλες οι δημοτικές αρχές? Λένε θα διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Μα η χρηματοδότηση που διεκδικούν, κύριε Δουλγεράκη, είναι διάφορα επενδυτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά, ΕΣΠΑ με ημερομηνία λήξης, κρίσης φιλόδημος, τα οποία είναι δανειακές συμβάσεις. Το τελευταίο τους που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο επίσης είναι δανειακή σύμβαση. Αυτά όμως δεν είναι χρηματοδότηση. Και εκτός ότι δεν είναι χρηματοδότηση, γίνονται και με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
που δεν καλύπτουν τις ανάγκες των Ηρακλειωτών. Γι' αυτό και δεν βλέπω μέσα σε αυτά τα επιδυτικά προγράμματα να εντάσσονται η κατασκευή σχολείων αντιπλημμυρικών. Γιατί δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη. Εξυπηρετούν ανάγκες επενδύσεων. Θα δείτε άρθρον εκεί πέρα για έξυπνες λύσεις, έξυπνες εφαρμογές, για διάφορα έτσι εργαλεία πρόθεσης τουριστικών προϊόντων, τουριστικού κεφαλαίου. Αυτά όμως δεν είναι αφορούν τις ανάγκες μας. Τις πραγματικές ανάγκες, τις οποίες τις ζούμε καθημερινά, ρε παιδί μου. Καθημερινά σε αυτή την πόλη δεν φοβόμαστε, δεν έχουμε καθαριότητα, δεν έχουμε σκουπίδια, δεν έχουμε πράσινα, δεν έχουμε υποδομές. Αυτά πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουν. Και θα πρέπει να βάλουμε άλλες προτεραιότητες, κυρία Δουλειεράκη. Αυτό ακριβώς απευθύνουμε και στους δημότες αυτής της πόλης. Εμείς δεν παρουσιαζόμαστε ως σωτήρες. Δεν ζητούμε τη στήριξη του κόσμου να μας αναθέσει να του λύσουμε τα προβλήματα. Γιατί αυτό δεν γίνεται χωρίς τη στήριξη του λαού. Και επειδή πολλοί υποψήφοι μου βάζουν τη λέξη διεκδίκηση μέσα, εμείς διεκδίκηση γνωρίζουμε ότι είναι μαζί με κόσμο, μαζί με λαό. Το να πας σε ένα κλειστό γραφείο, να μιλάς με τον εκάστοτε υπουργό, με τον εκάστοτε φορέα ή με τον εκάστοτε επιχειρηματία. Αυτό δεν λέγεται διεκδίκηση, αυτό λέγεται διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση όμως, διαπραγμάτευση πάνω, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Η διεκδίκηση όπως την εννοούμε όμως εμείς για Δουλειεράκη, είναι ανυποχώρητη. Όταν λοιπόν ζητάς στελέχωση υπηρεσιών, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Όταν η ανάγκη σου είναι για 10 άτομα, δεν μπορείς να δεχτείς τα δύο ή το ένα ή το κανένα που σου δίνουν. Όταν η ανάγκη σου είναι για συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, δεν μπορείς να δεχτείς παρακάτω. Όταν η ανάγκη σου για σχολεία π.χ., που το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες πολλές φορές μέσα από το βήμα που μου δίνεται, είναι συγκεκριμένες. Πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Χωρίς τη στήριξη του ηρακλειώτικου λαού δεν μπορούν να γίνουν. Και να πω ένα παράδειγμα, κύριε Δουλειεράκη. Το λιμάνι μας το παραχωρήσαμε για ένα κομμάτι ψωμί σε επιχειρηματικό όμιλο. Κρατήσαμε, βέβαια, δώσαμε το κερδοφόρο κομμάτι, έτσι. Γιατί το υπόλοιπο, τους δρόμους και κάποιες περιοχές τριγύρω που έχουν κόστος συντήρησης, τις κράτησε ο Δήμος. Λοιπόν, εάν έβγαινε ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή και έλεγε, παιδιά, το λιμάνι μας μας ζητάει το ΤΑΙΠΕ να το δώσουμε σε επιχειρηματικό όμιλο. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Ας κατέβουμε στους δρόμους. Τι πιστεύετε θα ήταν η αντίδραση του Ηρακλειωτικού λαού? Θα καθόταν σπίτι του? Δεν θα έβγαινε στην πλατεία Ελευθερίας, σύσσωμος, να διαμαρτυρηθεί, να μην του πάνε το λιμάνι? Παρ' όλα αυτά, η αντίδραση που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαϊκής Πύρωσης ήταν μισόλογα. Ανοίγεται βέβαια και ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του λιμανιού. Τι διαχειρίζεται, ποιος διαχειρίζεται, που είναι διαχρονικό. Εδώ και χρόνια δηλαδή δημιουργεί τα θέματα και το γνωρίζετε. Βέβαια. Μα όλα αυτά δεν είναι τυχαία το ότι δίνονται σε άλλους οργανισμούς, όπως είναι η ΔΕΙΑΗ, όπως είναι πολλές υπηρεσίες του Δήμου, κοινωνικά αγαθά τα οποία έχουν δοθεί σε εταιρείες, ακριβώς για δουλειαράκι, για να είναι και πιο εύκολη η διαχείρισή τους, χωρίς την πολιτική ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, και να μπορούν να παραχωρηθούν πολύ πιο εύκολα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Λέτε μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, και ότι εσείς οι ίδιοι, έτσι όπως το προασπίζεστε, τουλάχιστον από την πολιτική του την πλευρά, σωτήρες δεν είσαστε. Αλλά από την άλλη, εμένα με αφήνεται να καταλάβω, κύριε Δουλουφάκη, ότι λύσεις υπάρχουν από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, μπορεί να κάνω λάθος. Βεβαίως, αρκεί να αρχίσουν, κύριε Δουλειεράκη, να γίνονται κάποια αυτονόητα πράγματα. Μιλάμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε μπροστά κάποια πολύ βασικά πράγματα τα οποία μένουν πίσω. Δηλαδή, όταν δεν δίνεις λεφτά για συντήρηση σχολικών κτηρίων, σημαίνει ότι τα πράγματα βάζεις άλλες προτεραιότητες. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι και εσύ το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να κάνεις ωραίες κουρτίνες, αλλά ουσιαστικά να μην έχεις καυστήρα, το πάτωμά σου να είναι χαλασμένο. Καταλάβατε. Πρέπει λίγο να αρχίσουμε να τα βάζουμε σε μια σωστή σειρά. Και μπορεί να γίνει όταν αξιοποιήσεις το υπάρχον δυναμικό του Δήμου, όταν αξιοποιήσεις και κατευθύνεις τους πόρους του Δήμου εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Ένα παράδειγμα που μου αρέσει να το λέω είναι ότι όταν φτιαχνόταν το οικόπεδο που πήγαν τελικά τα λιώμενα, τα ειδικά σχολεία τα οποία είναι τέλος πάντων σε χώρους πολύ μακριά από την επιστημονική παιδαγωγική κατεύθυνση που πρέπει να έχουν τα ειδικά, αλλά τέλος πάντων αυτό, άμα θέλετε, μπορούμε να το πιάσουμε αργότερα. Σε εκείνο λοιπόν το οικόπεδο, μετά το σεισμό του Καλοκορίου που κλείσαμε 2 χρόνια, έπρεπε να γίνουν κάποιες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ο εργολάβος ζητούσε γύρω στα 13 με 14 χιλιάρικα, κύριε Δουλειεράκη.
έγινε με 1000 ευρώ από τους δύο εργολάβους του Δήμου όταν το προτείναν οι ίδιοι. Καταλαβαίνετε πώς αυτό μπορεί να γίνει με πολύ απλά πράγματα, όπως γίνεται στην Πάτρα. Στην Πάτρα δεν έχουν κάποια τεχνογνωσία διαφορετική ή δεν είναι κάποιες ιδιοφυΐες. Απλά ο κομμουνιστής δήμαρχος Πελετίδης, που κατεβαίνει με, τον ίδιο, με την ίδια παράταξη τη λαϊκή συσπήρωση, βάζει άλλες προτεραιότητες. Αυτό λέμε. Μπορούν να μπουν άλλες προτεραιότητες. Και επίσης ο Πελετίδης διεκδίκησε και πήρε 2,5 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο να το δίνει δωρεάν στον πατραϊκό λαό από το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν πιστεύω ότι ήταν καλύτερος ο Πελετίδης από εμάς. Απλά έβαλε σωστά την προτεραιότητα και το θέμα, το πλαίσιο της διεκδίκησης. Το ίδιο πρέπει να γίνει βέβαια και για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όταν αυτό φύγει. Όταν αυτό φύγει λοιπόν, οι εκτάσεις που αναλογούν στο Δήμο, τι θα γίνει με κύριε Δουλειεράκη? Δεν υπάρχει κάποιο. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει καταθέσει, έχει καταθέσει πρόταση και προς τις άλλες παρατάξεις να πούνε ακριβώς τι ονειρεύονται να γίνει εκεί πέρα. Εμείς θέλουμε με κρατική χρηματοδότηση να διεκδικήσουμε κρατική χρηματοδότηση, να γίνουν πάρκα, χωρί αναψυχής, αθλητισμού που δεν υπάρχουν στο Ηράκλειο, σχολεία, τα καλλιτεχνικά, το μουσικό, μπορούν να μεταφερθούν εκεί πέρα. Δεν έχουμε όμως ακούσει κάποια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη πρόταση από καμία παράταξη. Ακούμε για διπλές αναπτύξεις, αναπλάσεις κτλ. Κτλ. Δεν πρέπει να διεκδικήσει ο ηρακλειώτικος λαός την περιουσία του όπως αυτή θα φερθεί από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης όταν αυτό μεταφερθεί στο Καστέλι? Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στις συζητήσεις? Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Δήμος είναι εκτός των συζητήσεων αυτών. Αξιοποίηση υποδομών, αναπλάσεις, παιδεία, θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και ειδικά για το κομμάτι της παιδείας, όταν έχει την ευθύνη μια δημοτική αρχή για την κατάσταση των κτηρίων και ξέρουμε ποια είναι τα κτίρια. Δεν αναλώνομαι όμως μόνο σε αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλάκι μέσα από τη συχνότητα του 1984 αναφορικά με την πολιτική που ακολουθείται και με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολικά κτίρια. Υγεία επίσης, και υγεία όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά ξέρετε, βάζουμε πραγματικά και ένα τα μεγάλα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατεύθυνση η οποία ακολουθείτε. Και εκεί ερχόμαστε και λέτε, γι' αυτό είπατε και στην αρχή, ότι η επόμενη μέρα με τη λαϊκή συσπήρωση δεν θα είναι αυτό που έχουμε σήμερα, θα είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό. Βέβαια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, και καμία δημοτική αρχή ή παράταξη να μην συσπηρώνεται με τους εργαζομένους που διεκδικούν στελέχωση, καλύτερη υγεία για τους δημότες του Ηρακλείου? Είναι δυνατόν να μένει μια δημοτική αρχή αδιάφορη για το πού απευθύνονται αυτοί οι δημότες, οι ίδιοι που την επέλεξαν όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας? Να μην διεκδικήσουν πρωτοβάθμια περίθαλψη που δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στην πόλη μας, και όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την Ελλάδα? Εδώ μιλάμε ότι βλέπουμε ότι η λύση και καλά του Βενιζελίου θα γίνεται με κατόπιν ενεργειών και τηλεφωνημάτων. Μα δεν αλλάζει η πολιτική. Αυτά είναι για το Θεαθήνε. Είναι πάλι θέμα διεκδίκησης, πάλι θέμα αγώνα και πάλι θέμα κατάκτησης όλου του λαού. Δηλαδή το Πανεπιστημιακό αυτή τη στιγμή υποφέρει. Χρωστάει πάνω από 6-7.000 χειρουργία. Πού απευθύνεται ο κόσμος? Απευθύνεται στα ιδιωτικά κέντρα, τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, τα οποία βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, κύριε Δουλειεράκη. Το ότι ξεφυτρώνουν ιδιωτικά κέντρα το ένα πίσω από το άλλο, αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο προελάβει και παίρνει όλη την πίτα. Και παίρνει τα δικά μας τα λεφτά. Εκμεταλλεύεται τη δικιά μας ανάγκη για υγεία. Βλέπουμε στον αντίποδα ότι στο Δήμο της Ιεράπετρας 4.000 κόσμος βγήκε πάλι προχθές για να διαμαρτυρηθεί για το νοσοκομείο. Αυτό λέμε. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Και αυτό οφείλει μια δημοτική αρχή να το διεκδικήσει, να το κινηματοποιήσει και να το οργανώσει. Γιατί για να κερδίσει πραγματικά ο Ηρακλειώτης. Δεν θα κερδίσει κανένας άλλος. Και δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Δουλειεράκη, ο Ηρακλειώτικος λαός να χάσει όταν κινητοποιηθεί. Το έχει αποδείξει ο ίδιος ο λαός πάρα πολλές φορές. Και δεκαετίες πριν. Θυμάστε τι είχε γίνει με το μουσείο τέλη δεκαετίας του 70. Μάλιστα.
Τις κρατάω όλες αυτές τις δικές σας τις αναφορές και νομίζω ότι τις έχουν ακούσει και οι Ηρακλειώτες, οι οποίοι είναι συντονισμένοι με τον 984. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σκέψεις τις οποίες μοιραστήκατε μαζί μας, αυτή την πολιτική κατεύθυνση στο πολιτικό διακέβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας. Να ευχηθώ, κύριε Δουλουφάκη, καλή συνέχεια. Κύριε Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και απευθυνόμαστε στον Ηρακλειώτη να δει επιτέλους και να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες. Να ξεφύγει πίσω από τους εκβιασμούς και τους εγκλωβισμούς που έχουν κάνει μέσα από τα ψηφοδέλτια που έχουν βάλει τους φίλους τους γνωστούς, που εκμεταλλεύονται την ανάγκη ανθρώπων να κάνουν κάτι για το Δήμο, αλλά ουσιαστικά θα έχουμε ξανά τους ίδιους και τους ίδιους. Αυτούς που μέχρι χθες ήταν αντίπαλοι και τώρα γίνανε φίλοι, και αυτοί που ήταν αντίπαλοι, που ήταν φίλοι και γίνανε τώρα αντίπαλοι. Οι ίδιες παρατάξεις. Οι ίδιες δίθεν υπερκομματικές παρατάξεις που όμως εκφράζουν συγκεκριμένη κατεύθυνση και πολιτική. Τους έχουμε δει. Καλό είναι να μην τους εμπιστευτούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.